Το Δήμο, εγώ προσωπικά, διαβάζοντας τις κάρτες, νιώθω πιο καλά αν θα πάω αύριο να αγοράσω κάτι. Θα πρέπει να τα λέμε και τα καλά. Εσύ θα εισηγούμουν, εάν δεν σου βάζω κοριούς. Όχι. Έχει αρκετά κουνούπια μέσα στο στούντιο. Όταν θα έχουμε νέες εκλογές, να υποβάλεις υποψηφιότητα να γίνεις βουλευτή. Όμπα, όχι κύριε Αριστοδήμου. Να διορθώνεις όλα αυτά τα στραβά. Επειδή άκουσα τη συζήτηση σου και για τις κάμερες και για τις στέγαστρα, νομίζω ότι όλες οι εισηγήσεις, όλες οι θέσεις όπως και τώρα είναι σωστές. Τον κύριο Καραγιώργη ομολογώ ότι δεν τον άκουα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ήμουν χτες στην παρουσίαση, δεν ξέρω τι έγινε. Ωραία. Δεν μπορούμε να μην χαιρετήσουμε σίγουρα κάτι θετικό που γίνεται και το οποίο τίνει να αυξήσει την προστασία του καταναλωτή στην αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Αριστοδήμου, και εμείς όλοι που τα βλέπουμε αυτά, να μην νομίζουμε ότι είναι πάντα δουλειά κάποιου άλλου. Δηλαδή και εγώ τώρα ξέρω, για παράδειγμα, το παράδειγμα με το πλην 1 ευρώ, πλην 2 ευρώ, πλην 4 ευρώ, είναι σημαντικό να γνωρίζεις ποια ήταν η πρώτη τιμή και έχεις όντως αυτή την έκπτωση, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο προϊόν ή με την προσφορά του 4-1, 5-1. Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική και η δική μας η προσέγγιση των καταναλωτών. Έτσι. Αλλά έθεσε το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο είναι η έλεγχη. Και χτες εμείς τρεις λέξεις χρησιμοποίησαμε να σχολιάσουμε μόνο, όχι αρνητικά, αλλά να προσθέσουμε στο όλο. Γιατί στο τέλος κάνουμε πράγματα, όπως τα μιλούσατε και προηγούμενο, και με τις κάμερες, δεχόμαστε και διορθώνουμε, τα αλλάζουμε, ναι, ναι. Ή με τις γουρούνες, ή με τα στέγαστρα, τα οποία είναι να ακολουθήσει και να είναι άλλο πρόβλημα. Να υπάρχει διαφάνεια, έλεγχος και διαφάνεια. Αυτά τα τρία πάνε μαζί. Η διαφάνεια σημαίνει αυτό το οποίο εξήγησε ο κ. Καραγιώργης, οι εταιρείες να είναι αληθινές στην προσέγγιση που παρουσιάζουν προς τον καταναλωτή. Όμως η ουσία είναι να είναι αληθινές οι προσφορές. Δηλαδή όλες οι αγορές, και σχεδόν όλες, πουλούν τα ίδια προϊόντα σε μεγάλο βαθμό. Ας πούμε έτσι, αν μεγάλο ποσοστό πουλούν τα ίδια προϊόντα. Δεν μπορείς να βρίσκεις, να σου φωνάζουν να έρχεσαι σε προσφορά, έχω 20 προϊόντα, 15 προϊόντα σε προσφορά, και να πηγαίνεις και οι προσφορές που βρίσκεις εκεί να είναι ακριβότερες από ό,τι βρίσκεις σε άλλη υπεραγορά που να μην είναι σε προσφορά τα προϊόντα. Άρα χρειάζεται έλεγχος. Και μετά, και κατά πόσον αυτά σε τιμές που αναγράφονται και είναι πράγματι επαληθεύονται και τηρείται ο κανόνας του, το προϊόν κύριε Δούν το βάζεις σε έκπτωση, εάν το έχεις 30 μέρες στην τιμή, την ψηλή. Σωστό. Και μετά το μεταφέρει σε μια πιο χαμηλή. Αυτά θέλουν έλεγχο. Λοιπόν, και μετά των ελεγχών ακολουθεί πάλι η διαφάνεια. Δηλαδή, εκεί που βρίσκουν τροτά, να τα δημοσιοποιούν. Ναι. Να ξέρει ο καταναλωτής. Η πληροφόρηση, έτσι, η ενημέρωση, είναι το άλλο όπλο, μεγάλο όπλο του καταναλωτή. Και... γιατί αν ναι. δεν έχει γνώση, αν δεν έχει πληροφόρηση και δεν έχει γνώση, δεν θα μπορεί να ασκήσει το ρόλο που εσύ είπες ότι και εμείς έχουμε να διαδραματίσουμε Εθήμη. Ένα ρόλο να είμαστε το πιο προσεκτικοί. Το ή καλάθι, κύριε Αριστοδήμου, θα βοηθήσει σε αυτό όλο, γιατί θα αναγράφονται εκεί οι τιμές ανά υπεραγορά. Θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό, όπως το έχουμε μπει ξανά, το ή καλάθι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, αλλά πάλι εξαρτάται και από εμάς, για να μην βγάζουμε την ώρα μας έξω. Χρειάζεται και εμείς να είμαστε μέρος του αυτού που θέλουμε να βελτιώσουμε. Το ΙΚΑΛΑΘΗ θα μας δίνει πληροφόρηση. Την πληροφόρηση αυτή πρέπει να την αξιοποιούμε και να δείχνουμε την προτίμησή μας προς ορισμένους που μας σέβονται περισσότερο. Ναι. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν διορθώνουμε εμείς στην αγορά το τι γίνεται. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, ναι, θα σου πω σε μεγάλη συντομία ρηπή οφθαλμού, μια κουβέντα για τις αλλαγές που έκαμε η Βουλή με τις κάμερες. Θετική, καλή, όχι μόνο για το ποσό, αλλά και για την ψυχολογία. Περιμένετε να πάρει την έγκριση της κυβέρνησης. Ωραία, εντάξει, εμείς έχουμε να υποστηρίξουμε. Και το άλλο με τα στέγαστρα, Κατερίνα μου, καλό, καλή σκέψη, καλή απόφαση, αλλά πάλι κάνουμε λάθη που θα ερχόμαστε ύστερα να διορθώσουμε.
γιατί πάντοτε ενεργούμε με βάση εξυπηρέτηση συμφερόντων. Και αυτά τα στέγαστρα που έδειξαν τα όμορφα δεν είναι αυτά που θα θέλαμε. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ψωμί και θέλαμε βούτυρο. Θα πρέπει πρώτα να έχουμε συγκοινωνίες. Λοιπόν, από τη στιγμή εννοείται ότι θα έπρεπε να αυξηθούν κιόλας και οι διαδρομές των λεωφορείων, να έχουμε τις κατάλληλες. Δεν είναι να αυξηθούν, αλλά να υπάρχει και ηλεκτρονική ένδειξη. Εγώ ακούω και αυτόν τον λεωφορείο που βάλαν το Park and Ride, ας πούμε, το οποίο κάποτε οι καταναλωτές χάνουν το, οι επιβάτες χάνουν το για ένα λεπτό, γιατί έρχεται ένα λεπτό πιο γρήγορα, θα έρθει ένα λεπτό πιο γρήγορα. Αυτά δεν επιτρέπονται. Α, εννοείται να γίνει όπως στην Αγγλία που υπάρχει και σου λέει σε ένα λεπτό είναι εδώ και θα έρθει σε ένα λεπτό ακριβώς, δηλαδή και 57 και 57. Αυτά τα στέγαστρα θα πρέπει να έχουν ενδείξεις ηλεκτρονικές με τις ώρες ακριβώς που και τις στάσεις που έρχονται, τα λεωφορεία που έρχονται. Από την άλλη, όπως τα έδειξαν αυτά, να περιμένεις, Κατερίνα μου, να έχεις το πρόγραμμα σου συζητήσεις πολλές που θα έρχονται κάποιοι να τα κάνουν με σπρέι μαύρα και γέρημα που λέει στα Κυπριακά. Εντάξει, ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία για άγρια θηρία που λέμε, γιατί δυστυχώς. Όχι. Είπα και ξανά, να πάνε στην Ιρλανδία να δούσει. Εκεί δεν υπάρχουν στέγαστρα, διότι δεν πρέπει να περιμένεις. Δεν έχεις να περιμένεις. Ξέρεις την ώρα που θα έρθει το λεωφορείο, αυτό είναι μια ομπρέλα να την κρατάς από πάνω, αλλά έχει μόνο έναν πάταλο, όπως αυτούς που βάζουμε τις οδούς πάνω, και γράφει τις ηλεκτρονικές διαδρομές, τους αριθμούς των λεωφορείων, τις ώρες τους, τα λεπτά τους, όλα. Άρα δεν χρειάζεται στέγαστα και έξοδα επιπρόσθετα. Ούτε στη βροχή, ούτε στον ήλιο. Ναι, εντάξει, βεβαίως, για παράδειγμα στο Ντουμπάι έχεις όμως κλειστές κιόλας, με κλιματιζόμενες. Τους πάει αυτούς, εμάς δεν μας πάει. Bye-bye είμαστε εμείς. Ευχαριστώ, κυρία Ιστοδήμου μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα.